Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε ήδη τον καθηγητή αγκιοχειρουργικής της ιατρικής σχολής βέβαια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αστέριο Κατσαμούρη. Ο λόγος βέβαια που σας καλούμε και θέλαμε να σας ακούσουμε είναι ο νέος νόμος πλέον για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς θα το κρίνατε? Είναι πάρα πολύ καλό, διότι επί της ουσίας, επί της αρχής, το νομοσχέδιο αυτό είχε πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Βιτάνε θα εκλέγονται βάσει αυτή τη νέα συμφωνία από του διδάσκοντε, των συμμετέχοντε φοιτητέ. Και θα προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το Συμβούλιο Διοίκηση. Το Πανεπιστήμιο μα έχει προβλήματα πολλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι είναι λάθο και δικό μα που επί τόσα χρόνια το αφήσαμε σε αυτή την εικόνα. Όμω αυτό δεν διαφέρει ουσιαστικά από πάρα πολλά νομοθετήματα διαφόρων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Όλα τα πανεπιστήμια έχουν περίπου τα ευρωπαϊκά τις ίδιες αρχές. Θέλετε στις εκλογές των καθηγητών, στις εκλογές των Πριτάνιων, στην λογοδοσία. Είναι δυνατόν τώρα το πανεπιστήμιο να μην έχει καμία λογοδοσία? Ένας ο οποίος κάνει τη δουλειά του σωστά, επιζητεί τον έλεγχο αυτό. Και τον επιζητεί για να διορθωθεί, να κάνει κάτι καλύτερο, να ακούσει νέες ιδέες στο καλό του έργο και να προχωρήσει. Φιλοξενούσαμε εδώ τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Μιλόπουλο, και είχαμε θέσει ζητήματα διαφθοράς, τα οποία υπάρχουν ως περιραίους ατμόσφαιρα στο σύνολο της κοινωνίας αναφορικά με το πανεπιστήμιο, γενικότερα με το πανεπιστήμιο, οικογενειοκρατίας κλπ. Εσείς δέχεστε ότι υπάρχουν ή όχι? Γιατί ο κύριος Μιλόπουλος είπε ότι δεν υπάρχουν. Αυτό που συμβαίνει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή οι εξελίξεις και οι εκλογές των μελών ΔΕΠ, είναι ουσιαστικά μια εσωτερική υπόθεση. Το ερώτημα, το αυτονόητο που γεννάται είναι ότι αυτή η εσωτερική διαδικασία της αξιολόγησης δημιουργεί πολλές υποχρεώσεις. Δημιουργεί μια αυτοεξυπηρέτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ, αν έχω έναν συνεργάτη στο πανεπιστήμιο, στην κλινική, δεν μπορώ όμως στην εξέλιξή του να του πω όχι. Υπάρχει μια δυσκολία. Μετά, όταν εγώ εξαρτώμαι από έναν άλλον συνάδελφο που έχει μια σημαίνουσα θέση μέσα στη σχολή και θέλω να πάρω μια αλφα θέση για ένα οποιοδήποτε θέμα και τον έχω απέναντί μου και πρέπει να εκλεγεί, δεν είναι εύκολο να το πω όχι. Όταν έχω το παιδί μου, όταν έχω, υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει αυτή, ας το πω, η γενικότερη συναλλαγή, η οποία είναι καθοδηγουμένη. Δηλαδή αυτή έχει διατυπωθεί με καταγγελτικό λόγο από εξέχοντες ακαδημαϊκούς. Ο Πρίτανης πάντως δεν ξέρει τίποτα, λέει, θέλει ονόματα και διευθύνσεις. Διαβάζουμε από πάρα πολλούς επιστήμονες ότι αυτή η συναλλαγή υπάρχει. Δεύτερον, να σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Σε μια εκλογή Πριτάνεως, πρόσφατη, πριν από λίγα χρόνια, περιμέναν την απόφαση της ΠΑΣ, μιας πόλης, θα αποφασίσει αν θα ψηφιστεί ο ένας Πρίτανης ή ο άλλος. Δηλαδή, δεν υπάρχει υποψήφιος Πρίτανης που να μην έχει σε επικοινωνία με τα κόμματα, με τις οργανώσεις, προκειμένου να εκλεγεί. Δεν είναι ένα σωματείο το Πανεπιστήμιο όπου ψηφίζουν οι πάντες. Υπάρχει μια ιεραρχική, ιεραρχημένη, αξιοκρατική, συμμετοχική δημοκρατία. Το πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι ο φάρος που φωτίζει την κοινωνία, ο προπομπός, αυτός που ανοίγει το δρόμο για τα καλά, όχι για τα κακά. Δεν νομίζω ότι δικαιολογούμεθα εμείς, επειδή είμαστε μέρος της κοινωνίας, να συμμετέχουμε σε αυτήν την εικόνα. Εμείς πρέπει να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα την μεταδώσουμε να μην υπάρχει, όχι να την εναγκαλιστούμε. Εγώ να πω του κυρίου Πριτάνεως ότι υπάρχει καθηγητής που εξελέγει στη Θεσσαλονίκη χωρίς καμία εργασία και χωρίς καμία δημοσίευση. Καμία. Όταν λέω καμία. Η ουσία είναι ότι το πανεπιστήμιο μας εδώ και 30 χρόνια έχει υποστεί ορισμένες εγκυλώσεις. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία είναι αυτονόητα ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν. Ο νέος νόμος, νομίζω, επί της αρχής αυτά τα απαντά, τα εξαφανίζει. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο και ασφαλώς ένας νόμος θα κριθεί από την εφαρμογή του. Και τέλος, για να πούμε και μια άλλη αλήθεια, οι νόμοι χειρίζονται από τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα χειριστεί ένα νόμο.